Ο Πούτιν υποσχέθηκε θέση στον Ερντογάν στο πολυπολικό κόσμο που ετοιμάζει με Κίνα. Χαμένη υπόθεση η Ουκρανία για την Δύση. Το Κρεμλίνο λοιπόν ανακοίνωσε μέσω του εκπροσώπου του Πούτιν Δημήτρη Πεσκόφ ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να οικοδομήσουν νέα παγκόσμια τάξη για την οποία μίλησε ο Biden, διότι ο κόσμος είναι πολυπολικός και όχι μονοπολικός βασιζόμενος στην ηγεμονία των Αμερικανών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις μυστικές συναντήσεις Πούτιν-Ερντογάν, ο Ρώσος πρόεδρος έχει υποσχεθεί στον Τούρκο ομόλογό του μία θέση στο νέο παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης, γι' αυτό και ο Ερντογάν πυροβολεί με τέτοια συχνότητα τις ΗΠΑ. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι συμφώνησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την ανάγκη οικοδόμησης μίας νέας παγκόσμιας τάξης, αλλά ότι διαφωνεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ικανές να την οικοδομήσουν. Σε μία κλίση με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι οι ΗΠΑ μιλούν για μία αμερικανοκεντρική παγκόσμια τάξη που δεν θα υπάρξει στο μέλλον. Η συζήτηση έγινε με φόντο τον πόλεμο της Ουκρανίας και της Γάζας, στον οποίο η Ρωσία προσπαθεί να πείσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση ενός νέου κόσμου απαλλαγμένου από την ηγεμονία των ΗΠΑ, συνέχισε ο Πεσκόφ. Σε μία ομιλία του την Παρασκευή, ο Biden είπε ότι το παγκόσμιο σύστημα λειτουργήσε καλά για 50 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χρειαζόταν ένα νέο. Είπε επίσης ότι οι Αμερικανοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν πράγματα αν είναι αρκετά τολμηροί και έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό τους για να ενώσουν τον κόσμο με τρόπους που δεν υπήρξε ποτέ. Ο Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα είναι σε σπάνια συμφωνία με τον Biden για την ανάγκη οικοδόμησης μια νέα τάξη πραγμάτων που σύμφωνα με τις δηλώσεις του θα είναι απαλλαγμένη από τη συγκέντρωση όλων των μηχανισμών παγκόσμιας διακυβέρνησης στα χέρια ενός κράτους. Ωστόσο, ο ίδιος είπε ότι η Ρωσία διαφωνεί με τον Biden σχετικά με την ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να οικοδομήσουν ένα τέτοιο σύστημα. Σε αυτό το κομμάτι διαφωνούμε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, για όποια παγκόσμια τάξη και να μιλάνε, εννοούν μια αμερικανοκεντρική παγκόσμια τάξη, δηλαδή έναν κόσμο που περιστρέφεται γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα είναι έτσι άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.